Έχει νόημα για μένα να ζω κάτι όταν το φτάνω στα άκρα του. Όταν βλέπουν κάτι διαφορετικό, το πιο εύκολο να το μειώσουν. Και είμαστε πάλι εδώ λοιπόν με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον Παναγιώτη, ο οποίος έρχεται κοντά μας γιατί η εμφάνισή του προκαλεί στους ανθρώπους αρνητικά σχόλια. Μάλλον συνήθως. Αρνητικά ναι. Σχόλια. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά τον ενοχλεί. Θέλει λοιπόν να το βγάλει μέσα του, να το συζητήσει. Και θα ήθελα πραγματικά να τον γνωρίσουμε, να έρθει ο Παναγιώτης κοντά μας, ο οποίος αγαπάει πολύ τα ζώα επίσης και φέρνει μαζί του και ένα από τα ζώα του, αν δεν κάνω λάθος. Τι κάνεις, καλώς ήρθες Παναγιώτη μου. Καλά, καλώς σας βρήκα. Ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, μου είπαν ότι δεν είναι ευγενικό να πηγαίνω κάπου με άδεια χέρια και σας έφερα τη σοκολάτα. Ναι, όχι να την οικονομήσω, την έφερες να την πάρεις πίσω, έτσι. Ναι, δεν θα στη... Εντάξει. Δεν θα αφήσω. Δεν την έχω εγώ πολύ την εξοικείωση. Δεν πειράζει. Όμως, τα συμπαθώ τα χρυσούλια μου. Τι κάνεις? Πώς το λένε? Σοκολάτα. Α, είναι κορίτσι? Ναι, είναι το κοριτσάκι μας. Πολύ ωραία. Και τι μάρκα είναι? Εδώ μαζί. Είναι η καλύτερη ράτσα. Είναι καθαρό αιμοκοπρόσκυλο. Ωραίο. Δυνατό. Ναι. Είναι πάρα πολύ. Καθαρό αιμο, έτσι. Καθαρό αιμο κοπρόσκυλο. Τα αγαπάς τα ζώα, Παναγιώτη, ε? Πάρα πολύ. Είσαι ευαίσθητο αγόρι, εσύ. Η ευαισθησία μου κινείται πιο πολύ προς τα εδώ. Και νομίζω ότι τα τατουάζ που έχεις συμβολίζουν και τη σχέση σου με τα ζώα, αν δεν κάνω λάθος. Ένα κομμάτι τους είναι, ναι. Λοιπόν, θέλεις να δούμε έτσι ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα? Δεν είσαι ένας τύπος με πολύ ιδιαίτερο στυλ. Με τατουάζ τα οποία οι περισσότεροι έχουν σε άλλα σημεία του σώματος. Πράγμα που βλέπω ότι δεν συμβαίνει με σένα. Δηλαδή στα χέρια που έχουν οι περισσότεροι, εσύ είσαι καθαρός. Ξεκίνησα ανάποδα εγώ, από πάνω προς τα κάτω. Έχεις σκοπό να το συνεχίσεις? Όλο το σώμα. Γουστάρεις, ε? Ναι. Για να δούμε λίγο τον Παναγιώτη σε κάποια στιγμή του. Για να δούμε. Ερχόμαστε πάλι εδώ ζωντανά. Έχει νόημα για μένα να ζω κάτι όταν το φτάνω στα άκρα του. Η Ελλαδίτσα μας είναι η χώρα του να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Όταν βλέπουν κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, θέλετε να πείτε, όχι στη δική μου την περίπτωση, γενικά. Τους είναι δύσκολο να το φτάσουν ή να το μιμηθούν και το πιο εύκολο να το μειώσουν. Έχω κόψει τις επαφές πολλές με ανθρώπους και το έχω αφαιρέσει σε ζώα. Είναι ακραίο για κάποιους. Για μένα έχει νόημα έτσι. Τα τατουάζ που έχω στο πρόσωπο και στο κεφάλι είναι τα συναισθήματα που έχω μέσα μου για τους ανθρώπους που κακοποιούν ζώα και παιδιά κατ' επέκταση. Υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν προσωπική ζωή οι ίδιοι και ζουν μέσα από τις ζωές αλωνών. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις και περιπτώσεις. Τρέχα γύρευε την ο καθένας. Εγώ κάνω αυτό που είναι να κάνω. Να βρω παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω σε διάβαση. Οπότε δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης να περάσουμε το δρόμο. Πρέπει να κάνουμε κύκλο, να βγούμε στη λεωφόρο. Κάτι υπερβολικό με λίγα λόγια. Όταν βλέπω κάτι τόσο υπερβολικό μπροστά μου, περνώ από πάνω από τον καπό. Και εγώ και τα σκυλιά μου. Καμιά φορά περιμένω κιόλας μου με δει κάποιος και βγει να με ρωτήσει, να του εξηγήσω τι κάνω και γιατί. Κάνω αυτό που νιώθω. Δεν με έχει διορίσει κανείς τίποτα. Δεν έχω κανένα τίτλο, δεν έχω δώσει κανένα τίτλο στον εαυτό μου. Αυτό βλέπω, αυτό νιώθω, αυτό κάνω. Ο Παναγιώτης λοιπόν, κοντά μας, 39 χρόνων. Μάλιστα. Ένας τύπος που είναι πολύ αυθόρμητος, δεν σκέφτεται πολύ αυτό που θα πει. Και όταν κάτι το κρίνεις ως άδικο, θες να το αντιμετωπίσεις στην ίδια στιγμή, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πράγματα τα οποία... Εντάξει, είναι αποδεκτά, μπορούμε να δείξουμε κατανόηση, ξέρουμε είμαστε τριμωγμένοι. Αλλά κάποια πράγματα απλά δεν χωράνε μέσα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ τόσο πολύ ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει εις βάρος των αλλωνών. Η ελευθερία του άλλου σταματάει εκεί που ξεκινάει η δική μου. Αυτό ισχύει για όλους μας. Δεν θέλω κανείς να πατάει ούτε τη δική μου ελευθερία, ούτε τη δική σας, ούτε κανένας. Κρίνεις ότι η ελευθερία είναι πολύ βασικό αγαθό, έτσι? Βέβαια, ό,τι πιο βασικό έχουμε. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει κοινωνία, αναρχία υπάρχει. Δεν γίνεται. Άμα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εις βάρος του αλλωνού, γραμμίζονται όλα. Αυτά τα τατουάζ τι σημαίνουν που έχει στο πρόσωπο και στο κεφάλι? Αυτά τα τατουάζ είναι ένα, περιγράφουν ένα κομμάτι αυτού μου που γενικά όταν κάνω κάτι μου αρέσει να το κάνω στα άκρα. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει ανάποδα από όλο τον κόσμο. Θα δείτε πολλά τατουάζ, όπως είπες πολύ σωστά, σε διάφορα σημεία του σώματος. Εγώ ξεκίνησα από το πιο ακραίο. Γιατί το πρόσωπο είναι όντως ακραίο.
Μου αρέσει ό,τι κάνω, το κάνω στα άκρα. Έχει νόημα έτσι για μένα. Αλλιώς δεν ασχολούμαι με αυτό. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ ωραία τα τατουάζ που έχεις κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ωραία δουλειά, βασικά. Ναι, ευχαριστώ. Πραγματικά μπορεί να σοκάρει κάποιους ανθρώπους το γεγονός ότι βλέπουν έναν άλλον άνθρωπο με άλλου τύπου αισθητική. Ναι, να το εξηγήσω με άλλα λόγια. Έχω καταλάβει πώς αισθανόταν ότι ο ήτιος εξωγήινος στη γη, όταν περπατώ από τα βλέμματα που αντικρίζω. Είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Σε κοιτάζουν περίεργα, ε. Καλές. Κοίταξε, το περίεργα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο περιμένεις. Γιατί πραγματικά είναι ακραίο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να θες λίγα δευτερόλεπτα να το ξαναδείς αυτό. σε πειράζει ο τρόπος που κοιτάνε ή το γεγονός ότι κοιτάνε? Τίποτα δεν με πειράζει. Τίποτα. Δεν με πειράζει το ότι κοιτάνε. Το έχω συνηθίσει έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι τα τατουάζ. Δεν με ενδιαφέρει να κοιτάει ο άλλος. Δικαίωμά του. Με ενδιαφέρει να μην μιλάνε. Να κοιτάς, έχεις το δικαίωμα όσο θέλεις. Μιλάνε μεταξύ τους και λένε κοίτα αυτόν πώς είναι. Μεταξύ τους ας πούνε ό,τι θέλουν. Σε εμένα. Εγώ θέλω την ησυχία μου και θέλω την ηρεμία μου. Τι έχεις γίνει αποδέκτης, τι σχολείων ας πούμε που σε έχουν πειράξει? Δεν ασχολούμαι βασικά ιδιαίτερα. Δεν έχει τύχει από κοντά, όπως καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο να έρθει ένας στη μούρη τη δική μου και έτσι όπως είμαι να μου πει κάτι που θα με πειράξει. Θα πρέπει να είναι πολύ θαραλέος. Πολύ παραπάνω από ό,τι πρέπει, βασικά. Όταν λες έτσι όπως είσαι, εννοείς επειδή έχεις μυϊκή δύναμη γιατί είσαι γυμνασμένος, ή ας πούμε όλο αυτό το στίγμα τα τατουάζ μπορεί να τους φοβίζει και να τους κάνει να πιστεύουν ότι είσαι επιθετικός? Όλο τουρλουμπούκι όλο μαζί παίζει ρόλο. Άλλο να είσαι δύνατος κάνα παιδάκι που σου έχει άλλο στο χεριού του, άλλο να είσαι λίγο πιο απειλητικός σαν εικόνα. Εγώ δεν πειράζω ποτέ κανέναν. Απλά σας λέω πώς αντιλαμβάνεται ο Έλληνας, θα πω. Την εικόνα του συνανθρώπου του. Να πούμε ότι εσύ έχεις ένα οξύμορο σχήμα παρουσιάζεις. Δηλαδή, είσαι ένας άντρας με πολύ, έτσι, με μυϊκή δύναμη και γυμνασμένο παιδί, με τατουάζ ακραία που μπορεί να μοιάζουν, όπως λες, και απειλητικά σαν αισθητική, έτσι όλο αυτό, η εικόνα αυτή. Την ίδια στιγμή όμως είσαι ένα ευαίσθητο πλάσμα που αγαπάς τα ζώα, υπεραμείνεσαι αυτόν, είσαι έτοιμος να την πέσει σε όποιον πειράζει ζώα, παιδιά. Και γενικότερα με κάποιο τρόπο παρανομεί και μπορεί να είναι εις βάρος άλλων ανθρώπων η δράση του. Κάτι πολύ σημαντικό, που ίσως ο πολλής κόσμος να μην το γνωρίζει στατιστικά, υπάρχουν στατιστικές επίσημες. Όποιος κάνει κακό σε ζώα, κακοποιεί ζώα, θα περάσει και σε ανθρώπους. Mm-hmm. Όταν έναν υπεράσπιστο στο πλασματάκι, η ψυχή σου δεν σε σταματάει να το πειράξεις, να το βασανίσεις, όταν δεν έχεις από εκεί όριο, mm-hmm. Εννοείται ότι το μόνο που τους σταματάει να κάνουν κακό σε ανθρώπους και σε παιδιά, σε αδύναμους ανθρώπους και σε παιδιά, είναι ο νόμος. Mm-hmm. Εάν καταργηθεί ο νόμος, αυτοί δεν έχουν μέσα τους κάποιο όριο. Όταν τώρα αυτό το πλασματάκι εδώ πέρα που βλέπετε. Η σοκολάτα. Η σοκολάτα. Έχει κάποιος την ικανότητα μέσα του να του κάνει κακό, να το βασανίσει. Λογικό είναι να κάνει κακό και σε παιδιά. Άρα δηλαδή θα πρέπει όλοι να αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την κακοποίηση του ζώου. Απλά εγώ την χάνει. Να έχω μια υπερευαισθησία προς τα ζώα. Τα έζησα, τα αγάπησα, όπως θες πες το. Και προσπαθώ να γίνω η φωνή του σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Έστω και ένα μικρό κομματάκι να βάλουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα ζωάκια και οτιδήποτε άλλο βέβαια. Είναι πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει αυτή η ευκαιρία. Τι σημαίνει τα τατουάζ αυτά? Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Τα τατουάζ αυτά είναι μια έκφραση, ένας τρόπος έκφρασης, αυτά που αισθάνομαι. Για τους ανθρώπους που κάνουν κακό στα ζώα και κάτι τέτοιο. Αυτό, συμβολίζουν. Ναι. Γι' αυτό είναι τόσο σκληρά σχέδια. Mm-hmm. Καφρίλα κοινώς. Και το γράφω κιόλας με λόγια για κάποιους που δεν θα το καταλάβουν. Είναι πίσω γραμμένο εδώ πέρα στο κεφάλι. Γράφει Death to Animal Abusers. Το οποίο το πιστεύω. Μπορεί να είναι ακραίο, μπορεί να με κατακρίνουν κάποιοι. Όχι, δεν είναι ακραίο. Είναι η δική σου. Ναι. Απόψη, η δική σου θέση, η δική σου φιλοσοφία. Ακριβώς. Η οποία θέλω να σου πω ότι προάγει και όλα στον πολιτισμό. Θέλω να σου πω η ευαισθησία για τα αδύναμα πλάσματα μόνο για καλό είναι. Βέβαια, βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη. Αυτά τα τατουάζ τα οποία είναι και στο πρόσωπο. Βλέπω ένα φτάνει μέχρι το πάνω βλέφαρο, το άλλο κατεβαίνει. Και πάνω από το μάτι. Ναι, αυτά δεν πονέσανε? Ναι, δεν έχω παράπονο. Από πάνω μια χαρά ήταν. Πονάει. Γενικά εδώ πάνω στο κεφάλι είναι πολύ ευαίσθητη περιοχή. Πρέπει να είναι πιο από το άλλο. Είναι δέρμα και κόκαλο. Οπότε ναι. Είναι σαν να σε σκίζουν με μαχαίρι μια αίσθηση περίεργη. Απλά επειδή είναι τόσο σκληρά τα τατουάζ και επειδή αντιπροσωπεύουν κάτι πάρα πολύ έντονο για μένα, κάτι πάρα πολύ που το πιστεύω με όλο μου το είναι, δεν θα μασίσω από τον πόνο τώρα σε αυτό το πράγμα. Το ευχαριστήθηκε κιόλα τώρα. Όχι καθόλου. Ότι... Δεν το ευχαριστήθηκα. Εννοώ με την έννοια του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα το ευχαριστήθηκα και το ευχαριστήκα κάθε μέρα. Αλλά... οι δικοί σου άνθρωποι πώς το αντιμετώπισαν?
Για πιο απ' όλα, για τα τατουάζ. Με ένα μικρό σοκ στην αρχή, ναι. Αλλά επειδή οι δικοί μου άνθρωποι είναι αυτό ακριβώς που είπες, είναι δικοί μου άνθρωποι, ό,τι και να κάνω, ξέρουν ποιος είμαι, ξέρουν τι πιστεύω, πώς φέρομαι. Αυτό τους είναι πολύ μικρό. Το προσπερνάνε. Εντάξει, είναι ένα σοκ να βλέπεις τώρα τον άνθρωπό σου έτσι, όπου θα είναι για πάντα η όψη του αυτή. Ναι, μπορεί να είναι σοκ και θετικό. Δηλαδή, ξέρεις, όταν ο άλλος κάνει κάτι το οποίο τον τέρπει, το γουστάρει, το χαίρεται. Δεν νομίζω να έχει κανείς το δικαίωμα να κρίνει τον άλλον για την εμφάνισή του. Η ιδιαιτερότητα που έχουν τα τατουάζ στο πρόσωπο, ένα τόσο πολύ εμφανές σημείο, γιατί δεν καλύπτεται ποτέ. Είναι η εικόνα σου για πάντα. Mm-hmm. Ακόμα και σε φωτογραφία ταυτότητας θα φαίνονται. Είναι ότι αυτό που κάνεις πρέπει να το αισθάνεσαι, να το πιστεύεις και να το ζεις, να το υποστηρίζεις. Με πράξη, ψυχή και σώμα το υποστηρίζεις. Εάν δεν το υποστηρίζεις, φαίνεται γελίο πάνω σου. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι λίγος ο κόσμος που θα τολμήσει να κάνει κάτι. Πρέπει να είσαι πολύ συνειδητοποιημένος για να το κάνεις αυτό. Να το πιστεύεις, να το εννοείς και να το υποστηρίζεις όπως λες με τη δράση σου και με τη στάση ζωής σου. Ακριβώς. Παναγιώτη μου, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που είσαι κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που είσαι. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά είσαι πρότυπο. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος με τη δική του φιλοσοφία, με το δικό του στυλ. Μόνο καλή πρόθεση έχεις για τους ανθρώπους, για τα ζώα, για τους αδύναμους. Έχεις φουλ ευαισθησία μέσα σου και έξω σου και έρχεται σε τελώς έτσι, σε μεγάλη αντίθεση με αυτό που βλέπουμε εμφανισιακά, αλλά τελικά αυτό σε κάνει και ιδιαίτερο. Σου έχετε λίγο χρόνο ακόμα να σας περιγράψω κάτι πάρα πολύ σύντομο, να καταλάβετε πώς μπορεί ένα ζώο να σε αλλάξει και αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και βλέπεις, μπορεί να σε αλλάξει πραγματικά σαν άνθρωπο. Προχωρούσα με τον μεγάλο μου το σκύλο που έχω, ο οποίος είναι επιβλητικός, στο μεγάλο δρόμο που έχω εκεί στην περιοχή μου, στο Γαλάτσι, στη Βέικου. Ήταν ένας άνθρωπος ρακένδυτος, τα κουρελάκια του, που ζητούσε βοήθεια. Για μας, τους περισσότερους δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι είναι αόρατοι. Τους προσπερνάμε και δεν υπάρχουν απλά. Όταν τον κοιτάνε το σκύλο μου, αυτός είναι πάρα πολύ φιλικός και πατάει φρένα για χάδια. Ο άνθρωπος λοιπόν τον κοίταξε, σταμάτησε ο Ντίζελ και σκιάχτηκε, φοβήθηκε. Ο Ντίζελ είναι ο σκυλός. Ο Ντίζελ είναι ο σκύλος μου. Και σκιάχτηκε λοιπόν ο άνθρωπος. Βλέπει τώρα την αρκούδα και σταματάει μπροστά του, σου λέει: Ωχ, ένιωσε μάλλον τροφή. Και του λέω: Μη φοβάστε, είναι πάρα πολύ φιλικός. Λοιπόν, έπρεπε πραγματικά, δυστυχώς δεν έχω βίντεο να σας δείξω, είναι συγκλονιστικό, γιατί ένα πλάσμα το οποίο δεν μιλά ελληνικά, δεν έχει λεφτά, δεν έχει καμία σχέση με υλικά αγαθά και δεν ανήκει καν στο ανθρώπινο είδος, έκανε αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να του δώσει λεφτά, χωρίς να του μιλήσει, τον έκανε και γελούσε, τον αγκάλιαζε, του έφτιαξε τη μέρα, έλαμπε το πρόσωπό του, σας το λέω και να τριχιάζω. Με έμαθε λοιπόν εμένα προσωπικά ο σκύλος μου ότι μπορούμε να προσφέρουμε και λεφτά να μην έχουμε στον συνάνθρωπό μας. Αρκεί να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι. Και να λεγόμαστε Ντίζελ. Αυτό είναι το πλάσμα σκύλος. Αυτό είναι το πλάσμα σκύλος. Εγώ ξέρω τι γίνεται, Παναγιώτη. Δεν είχα ποτέ εξοικείωση με τα ζώα και έχω και ένα φόβο, τον οποίο δεν έχω καταφέρει να αποβάλω. Φοβία, μάλλον θα το έλεγα. Ενώ δεν θέλω να σκέφτομαι ότι πειράζει ζώο ο άνθρωπος. Και γενικώς ότι άνθρωπος πειράζει άνθρωπο, τρώω την ίδια φρίκη και εγώ από μικρό παιδί με αυτό. Αλλά την ευθύνη τους, ακριβώς είμαι ευθυνόφοβη, ακριβώς γιατί αισθάνομαι το αίσθημα της υπευθυνότητας για αυτά. Που λες, όταν το παίρνεις αυτό το ζώο, πρέπει να έχεις το χρόνο, το κέφι, να δώσεις. Πιο επιστημονικά, να το πω και έτσι. Ο σκύλος είναι μια απόφαση να κάνεις παιδί. Ναι. Κανονικά. Συμφωνώ μαζί. Θέλει ό,τι θέλει ένα παιδάκι. Θέλει εκτόνωση, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του, να το πηγαίνει στο παιδάκι στις κούνιες, πρέπει να πάει αυτό να παίξει. Αλλιώς έχεις μία. Και δεν είναι παιχνίδι, να το πούμε αυτό. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ζώα στο σπίτι και τελικά νομίζουν ότι είναι από αγάπη και τελικά καταλήγουν τα ζώα να περνάνε πολύ άσχημα. Δεν φτάνει η αγάπη. Δεν φτάνει καθόλου. Και είναι και πολύ υποκειμενικό πράγμα η αγάπη, φίλε. Τι σημαίνει αγάπη για τον καθένα. Βγάζει νόημα με τρόπο που τους είναι χρήσιμος. Έτσι. Αν του προσφέρεις αυτά που χρειάζεται, όχι εσύ, αυτά που χρειάζεται ο σκύλος, τότε έχει νόημα η αγάπη για το σκύλο. Και βέβαια δεν είναι παιχνίδι, γιατί παίρνει ισχυρές ράτσες. Π.χ. ο Ντίζελ, καλή τώρα που το αναφέρουμε, είναι ένα σκυλί το οποίο στα σαγόνια του έχει 1,5 τόνο πίεση. Τρυπάει λαμαρίνα, σπάει κόκαλα. Δεν είναι για τσαμπουκάδες ο Ντίζελ. Θα πρέπει να τον πάρει ένας άνθρωπος, ο οποίος θα του προσφέρει αυτά που χρειάζεται ώστε να γίνει ισορροπημένο. Mm-hmm. Όπως ένα παιδάκι μπορούμε να το κάνουμε ανισόρροπο, να είναι επιθετικό με τα άλλα παιδάκια, αντικοινωνικό και να κάνει κακό, έτσι ακριβώς και ένα σκυλί. Αγάπη υπάρχει στον κόσμο. Ευτυχώς αρχίζουν και τα αγαπάνε τα ζώα, δεν υπάρχει γνώση. Γι' αυτό εμείς όπου μπορούμε πάμε. Να πούμε δύο πραγματάκια. Άρα λοιπόν, ας κρατήσουν ένα πράγμα από τη μούρη μου και την εκπομπή σας. Αν είναι να κρατήσουμε ένα πράγμα, είναι ότι ο σκύλος είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, δεν τον παίρνουμε σαν δώρο. Και ποτέ. Δεν τον παίρνουμε και για επίδειξη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι επειδή είναι για κάποιο λόγο αδύναμοι,
έχοντας ένα μεγάλο σκύλο επιβλητικό κτλ. Νομίζω ότι παίρνουν δύναμη από αυτόν και τελικά. Έχει τέτοιους, ναι. Το έχω δει αυτό το πράγμα. Το πιο σύνηθες είναι, ειδικά στην περίπτωση των pitbull. Το πιο σύνηθες. Και θέλει προσοχή αυτό, ε. Βέβαια. Οπότε ας κρατήσουν ένα πράγμα. Ότι είναι μια απόφαση σαν να κάνεις παιδί. Ας διαβάσουν τι είναι ο σκύλος, τις ανάγκες του σκύλου και αν κρίνουν μπορούν να τα προσφέρουν. Και είναι ευθύνη εφόρου ζωής. Όσο ζει και ανασένει αυτό το πλασματάκι, δεν έχει βαρέθηκα του χρόνου. Όσο ζει και ανασένει. Άρα λοιπόν το ότι είσαι ευθυνόφοβη, είσαι τιμά. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι άνθρωποι. Μακάρι να μπορούσε να έχουμε την εξοικείωση αυτή. Ναι. Και επίσης το άλλο που δεν καταλαβαίνω, για να λέμε και όλες τις πλευρές, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλω να επικοινωνήσω με τον Παναγιώτη τη δική μου φρίκη. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν με το σκυλί τους, έτσι. Και επειδή το πάνε βόλτα αυτό το σκυλί τους και είναι εξοικειωμένοι με το σκυλί, έχουν και μια μεγάλη αλυσίδα, όπως το λένε αυτό που μπαινοβγαίνει στο δω. Ναι, ναι. Εσύ πας κανονικά, περπατάς και ο άλλος αφήνει το σκυλί, να πούμε, και έρχεται πάνω σου. Και δεν σκέφτεται ότι εγώ που είμαι φοβική, μπορεί και την ώρα να πάθω παλμούς, να πούμε. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι που θεωρούν επίσης ότι επειδή έχουν ένα σκυλί, πρέπει το ίδιο το σκυλί να το σεβαστούν όλοι. Το σεβόμαστε με την ουσία του πράγματος. Θα σου πω πιο πίσω το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι μια παρενέργεια από ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει συνέπεια και δεν υπάρχει τιμωρία. Αυτό που λες, φυσικά. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου το σκυλί να είναι κοντά μας, όχι εκτός ελέγχου, να μαζεύουμε τα κακάκια του. Επίσης, πολύ σημαντικό. Πράγμα το οποίο είναι άγνωστη λέξη στους περισσότερους. Άγνωστη. Αλλά έλα στα βόρεια προάστια που είναι η πιο τσούτσου περιοχή και μένουν όλοι οι νοματέοι φορτόγγες. Λοιπόν, και πάνε τα σκυλάκια βόλτα και έλα να σε πάω, φίλε, σε γκράντε δρόμο που βγάζουν τα σκυλιά. Και άμα δεις τι ξεφτύλα αφήνουν πίσω τους. Όλοι οι και καλά, να πούμε, να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, λες, η αγάπη σου για το σκυλί είναι τόσο μεγάλη που ξεχνάς να πούμε ότι υπάρχει και αγάπη για τους ανθρώπους. Ναι. Τι να πεις. Αυτό που θα μπορούσε να κάνουν σαν κράτος, κάτι πάρα πολύ απλό, η αστυνομία, ναι, δεν θέλει να ασχοληθεί, δεν μπορεί να ασχοληθεί. Τέλος πάντων, αυτός ο μηχανισμός του κράτους δεν βοηθάει. Αστυνομία ζώων. Υπάρχει στο εξωτερικό, animal control λέγεται, και φροντίζουν για όλη την νομοθεσία να επιβάλλουν και στον ιδιοκτήτη και στον πολίτη, προστατεύουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα της Ελλάδας απέναντι στα ζώα. Γιατί τώρα το κράτος μας έχει φέρει αντιμέτωπους, εμένα και εσένα, εγώ που έχω σκύλο και εσύ που δεν έχεις, και δεν θα πρέπει να είμαστε αντιμέτωποι. Εσύ τσαντίζεσαι με τις ακαθαρσίες και έχεις δίκιο. Μα δεν με πειράζει το ζώο που το κάνει. Με πειράζει αυτός ο οποίος. Είναι ευθύνη των Δήμων, 100%. Αλλά δεν πρέπει να είναι και προσωπική ευθύνη του καθένα μας. Αλλά είναι και θέμα παιδείας, Παναγιώτη. Δυστυχώς η παιδεία δεν υπάρχει στον Έλληνα και πρέπει να τη βάλουν μέσα με φόβο. Μόλις τη βάζει λοιπόν με φόβο, γενιά με τη γενιά με τη γενιά, ίσως να καταλήξουμε να έχουμε παιδεία από μόνοι μας. Σκέτη παιδεία χωρίς φόβο. Ακριβώς. Αλλά δυστυχώς προς το παρόν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Ότι πρέπει να μπει με φόβο. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Νομίζω ότι η σοκολάτα μια χαρά την έχει βρει. Την έχει ακούσει πολύ. Και λίγο με τα φώτα, νομίζω, εδώ μέσα, έτσι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω, ότι Λεθετόπουλά μου, ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός για τα 6.000 ζωντανά και μετρητά ευρώπουλα.